Και ως διαφωτιστές, όπως είπε και ο Λεωνίδας, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή έτσι, σχολιογραφία της πολιτικής επικαιρότητας. Καταρχάς, μιλάγαμε εδώ με τον συναγωνιστή, τον Θέμη τον Συμβουλόπουλο, για το νομοσχέδιο της ΕΡΤ. Καλησπέρα, Θέμη. Γεια σας, Θέμη. Σήμερα να πούμε ότι μπαίνει στη διαδικασία της ψηφοφορίας, ναι. Θα συζητήθηκε. Σίγουρα χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση για να δούμε. Θα δούμε αν θα. Σε 50 μέρες θα ναι. ισχύσει. Ναι, ναι. ναι. Θα δούμε. Σήμερα θα ψηφιστεί. Θα δούμε και κατά πώς θα πάνε και τα πολιτικά. Οι εξελίξεις πολιτικές. Σωστό. Το θέμα της ΕΡΤ, βέβαια, πρέπει να δούμε κατά πόσο αποτελεί και αυτό μονομερή ενέργεια σε σχέση με τις δανειστές. Δεν αποτελεί θεωρητικά. Όσον αφορά τουλάχιστον το δημοσιονομικό σκέλος, γιατί έχει επαναπροσλήψεις και τα λοιπά. Τώρα αυτοί, αν μπουν στις 15.000 και τα λοιπά. Υποτίθεται έχει ξεχωριστό προϋπολογισμό η ΕΡΤ και τα ρέστα, και γι' αυτό λέει ο Παπάς ότι δεν αποτελεί και μονομερή κίνηση. Τώρα από εκεί πέρα θα δείξει για όλα αυτά. Δεν ξέρω. Εντάξει, σε γενική κατεύθυνση να πούμε ότι για μας ήταν αυτονόητο πάντα. Ναι, να σας πω έτσι προς την ενημέρωση, και είναι ειδικό σου επί της ΕΡΤ, ας πούμε. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, γιατί ο προϋπολογισμός της βγαίνει από το ανταποδοτικό τέλος. Έτσι, το οποίο υπολογίζουν με 3 ευρώ το μήνα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ότι είναι γύρω στα 160-170 εκατομμύρια το χρόνο. Και υπολογίζουν ότι η μισθοδοσία είναι γύρω στα 60 εκατομμύρια. Με τις καινούργιες προσλήψεις που θα γίνουν και με το ενιαίο μισθολόγιο, βέβαια, γιατί δεν προβλέπεται να. Το λέει και το νομοσχέδιο ότι θα είναι με το ενιαίο μισθολόγιο. Λοιπόν, άρα δεν έχει δημοσιονομικό κόστος με αυτή τη λογική. Τώρα, βέβαια, το θέμα είναι οι εργασιακές σχέσεις. Να δούμε και εκεί τι γίνεται, γιατί και εκεί υπάρχει θέμα από την πλευρά των δανειστών και των διαπραγματεύσεων, ας πούμε. Το κομμάτι δηλαδή αυτό των εργασιακών σχέσεων. Των συμβάσεων και και το κατά πόσο μπορεί να γίνουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αν μπορεί να είναι κλαδικές όπως παλιά ή αν είναι επιχειρηματικές όπως έγινε μέσα στα χρόνια του μνημονίου, γίνανε επιχειρηματικές συμβάσεις και από αυτά. Πολλά δεν τηρήθηκαν και πήγανε σε ατομικές συμβάσεις μετά. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα στην ΕΡΤ, τουλάχιστον τώρα. Τώρα, ή αργότερα δεν ξέρεις. Αυτά είναι πάνω κάτω. Άλλη μια πτυχή που μπορείς να πεις σε αυτή την ιστορία είναι ότι δεν είναι καθαρό και εξασφαλισμένο το κατά πόσο ανοίγουν όλες οι δομές της ΕΡΤ. Ναι. Έτσι, δηλαδή και οι 19 περιφερειακοί σταθμοί και η ραδιοτηλεόραση. Ναι. Η ραδιοτηλεόραση, μάλλον το περιοδικό εννοώ, δεν νομίζω ότι θα το ξανανοίξουν. Ναι. Με τα μουσικά σύνολα που ήμουν και εγώ και με αφορά και περισσότερο, αν θες, και αυτό είναι ένα κομμάτι λίγο σκοτεινό. Σίγουρα οι δημοσιογράφοι θα έχουν ένα μεγάλο κομμάτι από την πίτα. Αν ένα μέσο Παπάς που είχα ακούσει, είπε ότι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Έτσι λένε, ναι, έτσι λένε. Και βέβαια δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα από το βραχνά αυτό του διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή που μπαίνει φωτογραφικά, διορίζει δηλαδή ο Υπουργός το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικά τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Βέβαια έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας που είναι μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής αφενός και μέσω που είναι διακομματική κατά κάποιο τρόπο επιτροπή, ας πούμε. Και μέσα από τις διαδικασίες της Βουλής και από το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο ανεξάρτητη αρχή είναι, αλλά δεν μας έχει αφήσει. Παραιτήθηκαν και όλα τις τάσεις. Παραιτήθηκαν και όλα. Δεν μας έχει αφήσει καλά. Δεν μας έχει αφήσει καλά σημάδια όλα τα χρόνια τα προηγούμενα δηλαδή. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι εξαρτώμενες από τους ισχυρούς. Δηλαδή αυτό είναι ανεξάρτητο. Σαν ένας. Αυτό που απέπνε, χωρίς να είμαι και ειδικός, ήταν ένας. Ας το πούμε έτσι. Εξαρτώμενος συντηρητισμός, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Δηλαδή ήταν υπερσυντηρητικό εκεί που δεν θα έπρεπε πιθανώς, και κάπου αλλού που θα έπρεπε φαινόταν ότι ήταν υποχείριο, ας πούμε, διαφορά. Έτσι δούλευε. Καλά, ήταν και αλίμονο τώρα, διαπλεκόμενη τόσα χρόνια με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή. Δηλαδή δεν το συζητάμε τώρα, έτσι. Ίσως είναι καλό που έφυγα, να δούμε ποιοι και θα πούσαν. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχουμε αναφέρει και εμείς, αλλά θα ήθελα και την δικιά σου άποψη, είναι σε σχέση με την κατάργηση κατά μία έννοια και κατά πόσο γίνεται αυτό του μονοπωλίου της Digia. Αυτό, παιδιά, αυτό κοιτάξτε το τώρα. Το οποίο μπαίνει στο νομοσχέδιο. Μπαίνει στο νομοσχέδιο, αλλά κοιτάξτε τώρα ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος. Η δημοπρασία για τις ψηφιακές κοινότητες έγινε από τότε που έκλεισε η ΕΡΤ.
Έτσι, άρα όλο το μπουκέτο αυτό το έχει αγοράσει, το έχει πάει στα χέρια της DJ'α. Έτσι, ναι. Και μάλιστα για ένα κομμάτι ψωμί. Ναι. Έτσι πήγε. Ήταν ο διαγωνισμός όπου συμμετείχαν μόνο οι καναλάκια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Που είχαν φτιάξει. Τώρα, τώρα από ό,τι βλέπουμε, συγγνώμη Θέμη που σε διακόπτω, ο Σπίρτζης ζήτησε τις παραιτήσεις των μελών της ΕΕΤ λόγω DJ'α. Ναι, ναι. Για το μαύρο που έπεσε χτες για 2 ώρες στα κανάλια. Νομίζω κάτι το πρωινό είχε 2 ώρες μαύρο. Mm-hmm. Από την ψηφιακή ναι, ναι, πλατφόρμα. Ναι, λοιπόν, ολοκληρώνοντας λίγο, να σας αφήσω να κάνετε και την εκπομπή, ρε παιδιά, okay, λίμωνο. Αυτό το ζήτημα τώρα με, με τις συχνότητες, τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Προβλέπει ότι η ΕΡΤ μπορεί να είναι πάροχος δικτύου. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει δική της πλατφόρμα. Ακριβώς. Ωραία. Έχει. Λέει, δηλαδή το πρόγραμμά της καθ' ολοκληρία και πρόγραμμα τρίτων. Ναι, λέει, ναι. Και πρόγραμμα τρίτων. Τώρα. Τι συμβαίνει όμως? Όλο το δίκτυο διανομής, η πομπή δηλαδή, ήρθαν στα χέρια της κοινοπραξίας όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Που σημαίνει ότι το 99,9% της εδαφικής κάλυψης στην Ελλάδα που υπάρχει από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο, πέρασε το δίκτυο αυτό, το οποίο ήταν δημόσιο δίκτυο επί τα χρόνια του Σαμαρά, πέρασε με την κοινοπραξία και τις δημοπρασίες, ας πούμε, πέρασε στα χέρια των καναλαρχών. Άρα, ναι, μεν έχει το δικαίωμα πλέον η ΕΡΤ από το νομοσχέδιο να είναι πάροχος δικτύου, αλλά για να βρει χώρο και να μεταδώσει, πρέπει να νοικιάσει τους παλιούς δικούς της πομπούς, έτσι, οι οποίοι ανήκουν πλέον στην DJ. Αυτό είναι το κουφό. Να ακυρωθεί ο διαγωνισμός ο οποίος είχε. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Από ό,τι θυμάμαι, είχε κάνει μια ερώτηση, η οποία θα έπρεπε να έχει απαντηθεί. Είχε κάνει μια ερώτηση, 10 ερωτήσεις ουσιαστικά, επίσημα στην ΕΡΤ. Η οποία υποτίθεται έπρεπε να έχει απαντηθεί μέχρι την Παρασκευή που μας πέρασε. Ναι. Η απάντηση λογικά δηλαδή ήταν πεντεργάσιμες. Η απάντηση θα έχει δοθεί, αλλά εγώ έψαξα και δεν την βρήκα πουθενά ποια είναι, ούτε την προβάλλανε. Ενώ προβλήθηκαν οι ερωτήσεις, που ουσιαστικά έβαζε κανονικά το θέμα του κατά πόσο ήταν νόμιμη, όχι και τυπική, εκτός από νόμιμη, η διαδικασία που τηρήθηκε στον διαγωνισμό, όπου ήταν μόνο ένας ο αυτοδιαγωνιζόμενος, ναι, ναι, κτλ. Και τέλος πάντων, όλα αυτά που τα γνωρίζουμε λίγο πολύ, ας πούμε, ότι ο πάροχος ήταν και ο ιδιοκτήτης και το καθεστώς. Σωστό. Το θέμα είναι ότι όντως πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση να ακυρωθεί αυτός ο διαγωνισμός. Ναι, ναι, ναι. Που στα μάτια του μέσου Έλληνα, εντάξει, είναι κατάπτυστος. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, είναι, δεν το συζητάμε. Και αν θες τη δική μου την προσωπική άποψη, κανονικά θα έπρεπε όχι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αλλά με μια καινούρια υπουργική απόφαση, έτσι, να καταργηθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατήργησε την ΕΡΤ. Έτσι, αυτό θα έπρεπε να γίνει. Υπήρχε ήδη ο νόμος ο 1730, ο παλιός του 87, που είχε ιδρυθεί η ΕΡΤ, που ήταν ο πιο καλός νόμος που είχαμε ποτέ, έτσι, άσχετα ότι είχε και ελλείψεις, ας πούμε, και αυτά, και είχε και πάρα πολλά καλά σημεία τα οποία ποτέ δεν εφαρμόστηκαν, όπως είναι η ΆΣΚΕ, που η ΆΣΚΕ ήταν η ανοιχτή συνέλευση κοινωνικού ελέγχου, έτσι τη λέγανε, 50 φορείς μέσα από όλη την Ελλάδα, και δεν λειτουργήσε ποτέ στα χρόνια τα προηγούμενα. Τώρα προβλέπει έναν κοινωνικό έλεγχο μικρότερης εμβέλειας, θα δούμε. Άρα αυτό, και τι έγινε τώρα, αφού δεν κατήργησε λοιπόν αυτό που λέγαμε, την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, αναγκαστικά πάτησε στο 4173 του 2013, το οποίο είναι ο νόμος ίδρυσης της ΝΕΡΙΤ. Mm-hmm. Ωραία. Και ουσιαστικά άλλαξε το όνομα. Και συμπλήρωσε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους και τις αλλαγές. Και τις αλλαγές των διοικητικών συμβουλίων. Κατήργησε το εποπτικό, ένα εποπτικό που υπήρχε, ας πούμε, στη ΝΕΡΙΤ και τα λοιπά, επί Σαμαρά. Και να το πούμε και αυτό είναι σημαντικό, μιλάμε για προσλήψεις 1560 περίπου, ναι. Βέβαια με το ενιαίο πλέον μισθολόγιο. Με το ενιαίο, ναι. Χαμηλότερους μισθούς δηλαδή. Από όσο ακούγεται είναι γύρω στους 950 μεικτά. Και από εκεί και πέρα τα επιμέρους ζητήματα, ας πούμε, γιατί τίθενται και πολιτικά ζητήματα πλέον. Αυτό είναι βασικά. Τι πολιτική γραμμή θα υπηρετεί, δηλαδή, βασικά, ναι, η ΕΡΤ. Βέβαια, το κυριότερο. Κυβερνητική γραμμή. Γραμμή, ας πούμε, η οποία θα εκπορεύεται από μια σύνθεση. Το κυριότερο, παιδιά, είναι αυτό. Ας το πούμε έτσι, δυνάμεων κτλ. Πώς θα γίνει ακριβώς αυτό το ζήτημα. Το οποίο φυσικά θέλει χρόνο για να φανεί. Έτσι. Και χρόνο θέλει, θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Επίσης, επειδή και εσείς ήσασταν, σας θυμάμαι, δηλαδή, και εκεί γνωριστήκαμε και καλά, ας πούμε, έτσι, μέσα στην κατάληψη εκείνης της μέρες του 13, του καλοκαιριού. Εγώ νομίζω, συναγωνιστές, ότι η ιστορία προδόθηκε τότε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ανοίγει μια ΕΡΤ, μια δημόσια ραδιοτηλεόραση, χωρίς
το λαϊκό παράγοντα, δηλαδή χωρίς την πίεση, τη λαϊκή πίεση που έπρεπε να προκύψει τότε. Δηλαδή, και μάλιστα δεν θα προέκυπτε μόνο να ανοίξει η ΕΡΤ, αλλά θα δημιουργούσε και δραματικές πολιτικές εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, με την έννοια δηλαδή ότι θα μπορούσες να πας και σε ανατροπή του καθεστώτος του δοσυλλογισμού του τότε, ας πούμε, έτσι, του Σαμαρά δηλαδή. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δεν έγινε για πολύ συγκεκριμένους λόγους, είναι μεγάλη κουβέντα, να κάτσουμε τώρα να το αναλύσουμε. Έτσι. Πολλά παίξανε ρόλο σε αυτήν την ιστορία, και η στάση των εργαζομένων, τις απειρίες τους, εγκάθιτων ανθρώπων, κομματικών μηχανισμών, πάρα πολλά πράγματα, εργατοπατερισμού, συνδικαλισμού, της παλιάς ας πούμε λογικής και αυτά. Άρα, αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά λέω τη δική μου άποψη, δεν θεωρώ ότι έχουμε ένα άνοιγμα της ΕΡΤ με νίκη των εργαζομένων. Έτσι. Γιατί, και θα βάλω και ένα στοιχείο και θα το αφήσω έτσι να αιωρείτε. Έτσι. Ταυτόχρονα και όλο το τελευταίο διάστημα είχαμε πολλές μικρές εστίες από αντιστάσεις ας πούμε εργαζομένων. Καθαρίστριες, οι σχολικοί φυλακές και αυτά. Που είναι και μικρότερες εμβέλειες και μικρότερο δημοσιονομικού κόστους αν θέλεις. Αυτές ακόμα περιμένουν, όπως και οι σχολικοί φυλακές περιμένουν, αλλά η ΕΡΤ άνοιξε. Να μου πεις, υπήρχε συμβολικό περιεχόμενο, είναι πολύ μεγάλο το θέμα της ΕΡΤ, ας πούμε, είναι θέμα δημοκρατίας, ας πούμε, και αυτά κτλ. Είναι το πολιτικό περιεχόμενο, ένα κανάλι. Αλλά εγώ θα βάλω ένα ερωτηματικό κάπου να φαίνεται ότι σαφώς και οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να έχει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης από την πλευρά της προπαγάνδας, αν θέλεις, στα χέρια της, μιας και δεν έχει τα ΜΜΕ, και προτιμά και γι' αυτό το λόγο να εξασφαλίσει, ας πούμε, τουλάχιστον δίνοντας και ένα ωραίο δώρο, μέσα εισαγωγικά το δώρο, στους εργαζόμενους, έτσι. Έτσι, και πρόσεξε τώρα, εγώ θέλω να βάλω και μια, και είναι λίγο πικρό αυτό που λέω. Οι άνθρωποι που αποφασίσανε για το ότι λυγίσανε, για το ότι ήταν εγκάθετοι, για το ότι ό,τι θέλεις, που αποφασίσανε τέλος πάντων και δεν αντιστάθηκαν σε αυτή την ιστορία με την ΕΡΤ και πήγανε στην ΕΡΤ τελικά. Παίρνανε πολύ καλύτερα λεφτά. Τώρα, ναι, μεν ανοίγει η ΕΡΤ, αποκαθιστούμε ας πούμε αυτό το κεφάλαιο με κάποιο τρόπο, αλλά οι συνθήκες που θα μπεις μέσα θα είναι χειρότερες από αυτές που πήγανε οι συνάδελφοι τότε που πήγανε στην ΕΡΤ. Και πολλοί που μιλάω, γιατί μιλάω με συναδέλφους, πολλοί συνάδελφοι λένε: παιδιά, γιατί δεν πήγαμε στην ΕΡΤ, ας πούμε. Δηλαδή τώρα τι κέρδισα, εγώ κερδίσει κάτι, ας πούμε. Απλά η ΕΡΤ προέβλεπε ότι θα έχει πολύ λιγότερους εργαζόμενους, έτσι. Ναι, ναι. Είχε τους ίδιους περίπου, αλλά τους περισσότερους τους είχε με σύμβαση έργου, ναι, ορισμένου χρόνου, ας πούμε. Πόσο όργανο προπαγάνδας ήταν η ΕΡΤ, φάνηκε ας πούμε, σε όλο το κορύφωμα, στη συνέντευξη Σαμαρά. Δεν το συζητώ. Στους δύο τηλεκομπάρσους, ας πούμε, οι οποίοι κουνούσαν το κεφάλι τους. Εγώ, εσύ, Λεωνίδα, θα στεναχωρηθώ πολύ πάντως αν ξαναδώ στην ΕΡΤ, γιατί θα μπω, ας πούμε, έτσι. Αν ξαναδούμε στην ΕΡΤ τα πάνελ τα πολιτικά και ξαναδούμε, αντί να είναι στην πρώτη θέση ο Άδωνης, θα είναι στη δεύτερη θέση ο Άδωνης, στην πρώτη θα είναι ο κ. Κουρλέτης. Στη δεύτερη θα είναι ο Άδωνη, στην τρίτη θα είναι κάποιο του Πασόκ. Αν ξαναδώ αυτή την ιστορία, θα την ξαναδούμε. Δηλαδή, με θλίβει. Ο Στραβοποτάμη. Δηλαδή, γιατί ξέρει τι πλουραλισμό. Θεωρούν ότι αυτέ οι πολιτικέ δυνάμει έχουμε, πρέπει να είναι πλουραλιστικό το πάνελ ή το δημοσιογραφικό κομμάτι. Και σίγουρα δεν είναι. Ναι, σίγουρα. Είναι φοβερό, τρελαίνουμε εκεί πέρα. Τρελαίνουμε. Είναι και θέμα του λαού. Με ρομαντικό μάλλον. Να υπάρχουν κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες να φαίνονται και να βγαίνουν μπροστά. Έτσι, γιατί τώρα βλέπουμε τον λαό, και εμείς είχαμε και χθες κιόλας που είχαμε μια ιστορική διαδικασία, είχαμε μια τέτοια κουβέντα. Ο λαός βλέπουμε ότι είναι σε μια κατάσταση αναμονής. Αγωνιστές οι οποίοι έχουν αγωνιστεί όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουμε δει πώς έχουν γυρίσει στους καναπέδες τους. Και να ξέρουμε ότι πάντοτε θα βρεθούν οι δικαιολογίες να θεωρητικοποιήσει κάποιος την αποχή του ή το πισωγύρισμά του το πολιτικό. Πάντοτε υπάρχει. Γιατί εγώ μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε διαφωνία, ας πούμε, πολιτική, όμως αυτός ο οποίος θα διαφωνήσει, είτε θέλει να μείνει, είτε θέλει να φύγει, να κάνει οτιδήποτε τέλος πάντων, να μείνει στους δρόμους, ας πούμε, και να παλεύει. Αν το δω σπίτι και καραπεδάτο, τότε μάλλον κάτι άλλο παίζει. Και γενικότερα είναι αυτές οι ταξικές πιέσεις τέλος πάντων. Όπου δόθηκε η εντολή, ας πούμε, η λαϊκή στην κάλπη, και τώρα περιμένουμε απλά να γίνει. Αυτό είναι το απάβγασμα της λογικής της ανάθεσης. Ακριβώς. Το οποίο βέβαια αγωνιστές συνειδητοί, οι οποίοι όντως τώρα το κάνουν, το έχουν κατακρίνει στο παρελθόν, ας πούμε. Γι' αυτό και εγώ θα περιμένω τουλάχιστον από κάποιους ανθρώπους μέσα στην ΕΡΤ να συνεχίσουμε έναν αγώνα, γιατί. Ο αγώνας πρέπει να είναι διαρκής μέσα, ώστε να δημιουργηθεί ο χαρακτήρας της ΕΡΤ που θέλουμε, έστω και αν από άποψη δομής, που και αυτό το νομοσχέδιο θα επιφέρει, ας πούμε, στην ΕΡΤ. Να δούμε, θα μπορέσει το κίνημα Δεν πληρώνει ο μέτωπο, το ΕΠΑΜ, να βρεθούν σε πάνελ, γιατί επί
κατάληψης βρεθήκαμε. Έτσι, ναι, όλοι εμείς βρεθήκαμε. Και η Air Open, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, ναι, σαφώς και η Air Open. Είχε ανοιχτά τα μικρόφωνα. Ναι, ναι, σαφώς, σαφώς. Εντάξει, εμείς πιστεύουμε ότι όλες οι κοινωνικές δυνάμεις και πολιτικές. Έχει να κάνει και με την πίεση του κόσμου γενικά. Βέβαια, βέβαια. Με την πίεση του κόσμου. Βέβαια, βέβαια. Όχι για να βρεθούμε εμείς τα πάντα. Όχι, όχι. Για να εκφραστούν κοινωνικές δυνάμεις. Οι οποίες δεν εκπροσωπούνται μέσα από τα κλασικά. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να δω, ας πούμε, πραγματικά να υπάρχει η ευαισθησία από τους εργαζόμενους. Γιατί οι εργαζόμενοι θα το κάνουν. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας πολιτικός σχηματισμός αυτή τη στιγμή. Έτσι, εγώ παίρνω ειδήσεις από το ΙΡΟΗ, το ειδησιογραφικό τμήμα που έχουμε, ας πούμε, το πρωί, όπου δεν σταματάνε να έρχονται ανακοινώσεις και πώς το λένε, επιστολές από νοσοκομεία σε όλη τη χώρα για τη μαύρη κατάσταση που υπάρχει. Να κλείνουν, να μην υπάρχουν φάρμακα, να μην... δηλαδή μια κατάσταση που συνεχίζει. Έτσι, αυτά τα πράγματα δεν τα ακούς σήμερα πουθενά, ούτε από την ΕΡΙΤ βέβαια, ούτε από τα ιδιωτικά κανάλια, ούτε καν από τα ιδιωτικά ραδιόφωνα που πας πει σε ραδιόφωνο. Εντάξει, το θέμα της υγείας γενικά υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Εσύ το ξέρεις. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει μια τεράστια. Πώς να το πω, ένας μεγάλος εκβιασμός από τις μεγάλες φαρμακευτικές πολυεθνικές. Επειδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτή τη γραμμή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια εθνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία να μπορεί να είναι και ανταγωνιστική ακόμα και σε εξαγωγές. Οι περισσότερες πατέντες εξάλλου των σημαντικών και μεγάλων φαρμάκων έχουν λήξει και μπορεί να φτιάξει ένα πολύ καλό ποιοτικό γενώσιμο, το οποίο να είναι ελεγμένο από τον ίδιο τον ΕΟΦ και να είναι φτιαγμένο, κατασκευασμένο και στην Ελλάδα. Ήδη υπάρχει το know-how, ήδη υπάρχουν εταιρείες και φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες έχουν κλείσει με άπειρα χρέη στο δημόσιο, που μπορούν ουσιαστικά να γίνουν κομμάτι της μηχανής αυτής του ελληνικού δημοσίου. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά λέει στροφή στο ελληνικό φάρμακο, δηλαδή στους ελληνικούς φαρμακοβιομηχανούς. Ναι. Αυτή είναι η γραμμή. Πάνω σε αυτή τη γραμμή, λοιπόν, την υπάρκτη, αλλά ακόμα και στη δικιά μου την μη υπάρκτη, έχουν πέσει μεγάλες πολυεθνικές και τι κάνουν. Πηγαίνουν σε φαρμακεία, ας πούμε, και τους λένε πάρε ένα φάρμακο, αλλά θα πάρεις και άλλα 5 από αυτά που σου. Πάρε ένα που χρειάζεσαι, αλλά θα πάρεις και άλλα 5. Πηγαίνουν, έχουν κόψει πάρα πολλά φάρμακα από τις, και τα δίνουν με το σταγονόμετρο στα νοσοκομεία. Και γενικότερα δημιουργούν ένα κλίμα εκβιασμού, τεχνητής ανέχειας και έλλειψη φαρμάκων. Ναι, ναι. Γιατί όταν υπάρχει έλλειψη φαρμάκων γενικά και έλλειψη τροφίμων, υπάρχουν και αλυσιδωτές αντιδράσεις. Αυτό το κάνουν κλασικά οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Το άλλο ζήτημα είναι το ζήτημα των νοσοκομείων που έχουν κλείσει. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένουμε μέσα στο Μάιο, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και όντως το περιμένουμε. Είχε πει και ο Ξανθός και ο Κουρουμπλής ότι θα. Ιδίως για το θέμα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή τα εξωτερικά ιατρία και αυτά, δηλαδή όχι ειδικές, ειδικά χειρουργία κτλ. Και του ΕΟΠΗ κτλ. Για ένα σχέδιο σχετικά με όλη την πρωτοβάθμια, ο οποίος έχει μετατραπεί μετά από τον Άδωνη σε παιδί κτλ. Ουσιαστικά τα θεραπευτήρια του έχουν κλείσει όλα, που βλέπαν γύρω στα 50.000 ραντεβού την ημέρα. Έτσι. Μιλάμε για τέτοιο ποσό. 50.000 ασθενείς την ημέρα πήγαιναν, ή ασθενείς ή κάποιος άνθρωπος που θέλει να κάνει ένα check-up. Σε όλη την Ελλάδα έκλεινε ένα ραντεβού και έκανε check-up ή θεραπευόταν στα θεραπευτήρια του ΙΚΑ. Του τέος ΙΚΑ, μετά ΕΟΠΗ κτλ. Αυτά έχουν κλείσει όλα εντωμεταξύ. Αυτός ο φόρτος έχει πάει στα νοσοκομεία, εκ των οποίων έχουν κλείσει κάποια ή έχουν συγχωνευτεί με αποτέλεσμα να έχουν κλείσει στην πραγματικότητα τα μικρά τους μέρη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως. Έχουμε μια υγειονομική κρίση κανονική. Βέβαια. Περιμένουμε το σχέδιο, να δούμε ποιο θα είναι συνολικά. Υπάρχει τώρα ειδικά στο νοσοκομείο Φλέμινγκ μια αναστάτωση, επειδή έχω κάποιους φίλους εκεί που ασχολούνται. Και 2 χρόνια. Και από το ΕΠΑΜ, ναι. Που βγάλανε και μια ανακοίνωση και είναι θέμα και της διοίκησης του νοσοκομείου τώρα, έτσι. Δηλαδή πάει και κλείνει με την έννοια τελειώνει συγκεκριμένες μονάδες, έτσι, όπου υπάρχει και υλικό ιατρικό μέσα και από πώς το λένε, ιατρικά εργαλεία και μονάδες συντατικής θεραπείας, ας πούμε, και αυτά και τα λοιπά, με μια λογική να τα δώσουν στο Σισμανόγλιο, κάποια άλλα να πάνε κάπου αλλού, ας πούμε, και αυτά και τα λοιπά. Στην περιοχή έχει κλείσει ήδη. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει μια τεράστια. Τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα στο Φλέμινγκ και γενικά και το Σισμανόγλιο βέβαια έχει πρόβλημα. Δεν είναι. Κάνουν μέσω των συγχωνεύσεων. Ναι, ακριβώς. Τι κάνουν, το μόνο εύκολο, ιδίως σε μικρές κλινικές που δεν έχουν πάρα πολλούς γιατρούς, είναι το εξής. Πάρα πολλοί γιατροί μετά από όλο αυτό που είχε γίνει και τα λοιπά, οι οποίοι ήταν στο όριο, έβγαιναν στη σύνταξη, οι οποίοι ήταν συνήθως είχαν θέση διευθυντή, είτε διευθυντή λειτουργικού, δηλαδή συντονιστή, είτε απλά θέση.
που ήταν στο στρατό, ας πούμε, ο λοχαγός. Μπορεί να μην ήταν λοχαγός όντως, να είχε ένα λόχο. Τέλος πάντων, και τι γίνεται εκεί πέρα. Αν δεν υπάρχει διευθυντής, συντονιστής, διευθυντής οποιασδήποτε θέση και επιμελητής Α, η κλινική κλείνει. Αν υπάρχουν μόνο 5 Β, ας πούμε, 5 επιμελητές Β, δεν μπορεί κάποιος να έχει το ρόλο του συντονιστή διευθυντή. Οπότε κλείνει η κλινική, μπαίνει λουκέτο, δεν μπορεί να εφημερεύσει, δεν μπορεί να νοσηλεύσει. Με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι γιατροί, αργά ή γρήγορα, τι θα κάνουν, θα περιμένουν και αξίνονται, θα πάνε σε άλλα νοσοκομεία, πάει τέλος. Τώρα από εκεί πέρα μένει ένα υλικοτεχνικό. Αν έχει πολιτική βούλη, φυσικά το ξεπερνά. Ναι, αν έχει πολιτική βούλη και αν έχει δυνατότητα να διορίσει και καινούριου γιατρού. Ναι. Εμεί ακούμε εδώ και κάποιο καιρό για διορισμού και ο Τσίπρας είχε βγει και ο Κουρουμπλής μιλάει για στοχευμένου. 4.500 συνολικά κτλ. Τώρα από εκεί πέρα αυτά μένει να τα δούμε. Εντάξει. Ο Κουρουμπλής, και αυτό είναι το πρώτο που έχουμε να δούμε. Μίλησε ότι οι εφημερίες των γιατρών θα μπουν μέσα σε αυτή τη εβδομάδα. Θα δούμε τώρα αυτή τη εβδομάδα, διανύουμε, θα μπουν οι εφημερίες των γιατρών. Από την άλλη, βλέπουμε κάποιους γιατρούς, ας πούμε, σε βασικά και κεντρικά νοσοκομεία, οι οποίοι κάνουν επίσχεση εργασίας. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία να κάνεις επίσχεση εργασίας είναι τελείως λάθος. Είναι ένα αίτημα το οποίο δεν μπορεί να αγιωθεί με τίποτα στην κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο άλλος ο πονεμένος να κάθεται να στηβάζεται στην ουρά του γενικού κρατικού ή του ευαγγελισμού και όταν έρχεται η σειρά να σου λέει ο γιατρός κάνουν επίσκεψη εργασίας γιατί δεν μου δίνουν την εφημερία. Δεν θα σε νοιαστεί κανένας γιατρέ που δεν σου δίνει την εφημερία, γιατί θα σου πει εγώ τώρα έχω υποστεί τα πάντα και έρχομαι εδώ πέρα για να με κάνεις καλά. Πρέπει να βρεθούν καινούργιοι τρόποι. Μορφές πάλης. Καινούργιες μορφές πάλης. Δεν είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό το λέμε χρόνια. Ιδίως στη συγκεκριμένη συγκυρία, έτσι, που όντως υπάρχει μια... υπάρχει τέλος πάντων μια διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Όπου η οικονομία δεν μπορεί να επανεκκινήσει με τίποτα. Είτε συμφωνούμε με τον τρόπο διαπραγμάτευσης, είτε διαφωνούμε τι θεωρούμε ότι είναι ξεπουλημένη, ούτε οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα στη χώρα. Λοιπόν, ένα ευαίσθητο κλάδο που είναι ο κλάδο τη υγεία, ιδίω όταν μιλάμε για ανθρώπου αριστερού, οι οποίοι ξεκινάνε και όλε αυτέ τι δουλειέ, οι οποίοι είναι αγωνιστέ, έχουν δώσει αγώνε και το έχουν αποδείξει στο χώρο τη υγεία. Εκεί παίρνει τα πράγματα στα χέρια σου, λειτουργεί στο νοσοκομείο, έτσι, με τη υπευθύνη σου. Και επίση. Αυτό που περιμένει ο κόσμος γενικά από τις εκτός των τυχών δυνάμεις δεν είναι απλά να σου κάνουν μια απεργία πάνω στο κουφάρι της δημόσιας υγείας. Αυτό που έχει σημασία είναι να πεις ποιο είναι το σχέδιό σου για την επόμενη μέρα της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι το βασικό. Το βέβαια θέλει δύο, έτσι, το ταγκό. Δηλαδή πρέπει και η κυβέρνηση να έχει βήκο όταν σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει αγώνες τόσα χρόνια στη δημόσια υγεία, αλλά και οι ίδιοι να έχουν τη διάθεση να κάνουν μια πραγματική πρόταση. Αυτή και όχι απλά να. Πολλές φορές δεν λέω στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως κίνηση εντυπωσιασμού και ίσως για μικροπολιτικούς λόγους, ας πούμε, να κάνουν κάποιες δράσεις τώρα, αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας ότι θα ασκήσουν πάρα πολύ μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση. Γιατί το γνωρίζουν τώρα. Σωστά. Ότι μια επίσης εργασία ασκεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Μεγάλη, ιδίως τώρα σε μεγάλα νοσοκομεία όπως ο Ευαγγελισμός, που είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, ας πούμε, και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, που πιάνει όλες τις φτωχοπεριοχές. Από ανθρώπους πραγματικούς αγωνιστές, με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί και πολιτικά, ας πούμε, και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον φυσικά, γιατί ο δρόμος μας είναι κοινός. Αλλά εγώ το θεωρώ τελείως λάθος συγκεκριμένη συγκυρία. Επίσης, αν δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο πάνω στο οποίο θα κάνει την αντιπολίτευσή σου, πάνω σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, τότε μετά από σπασματικές απλά ενέργειες κτλ. Μπορεί να κρυθούν, ας πούμε, και ως γραφικές. Πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το σχέδιο, ας πούμε, για παράδειγμα, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ για την κατάρριξη της διαφθοράς μέσα στην υγεία και των φακελακίων και κάθε τύπου διαφθοράς. Δηλαδή, από το μικρό φακελάκι, ας πούμε, μπορεί να πάρει ο τραυματιφορέας, σου λέω, ότι κάνει ο γιατρός. Μέχρι τη διαφθορά, ας πούμε, σε υψηλό επίπεδο, με μίζες, με προμήθειες και ούτω καθεξής. Ποιο είναι το σχέδιο, υπάρχει κάποιο σχέδιο, με ποιον τρόπο, έτσι απλά με τον πατριωτισμό, με τον εργαζόμενο, δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός. Και εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Να βάλουν τους καθαρίστες των νοσοκομείων να καταδίδουν τους φακελάκιδες για να. Λοιπόν, μου επιτρέπετε λίγο, κάντε και την. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση και την συμμετοχή. Πάντως, το θέμα των εφημερίων. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, πέραν του προφανούς, ας πούμε, το γιατί δεν πληρώνονται οι εφημερίες. Τι? Λόγω δημοσιονομικού κόστους δεν πληρώνουν οι εφημερίες. Δηλαδή θεωρείται στην ιεραρχία κάτι δευτερεύον. Δηλαδή σου λέει αφού παίρνεις το μισθό σου και την μπορείς να τη βιώνεις. Είναι από άλλο κονδύλι οι εφημερίες. Αυτό είναι το ζήτημα.
Καταλαβαίνετε, δεν είναι ενιαία με το μισθό. Γιατί μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό το λέω. Είναι από άλλο κονδύλι. Δεν φεύγουν δηλαδή, δεν μπαίνουν μαζί με μισθούς και συντάξεις που λέμε. Όχι, όχι, είναι από άλλο κονδύλι του προπολογισμού, γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είπαμε και για την υγεία. Κάναμε ένα πέρασμα, μια περατζάδα από το Θέμη. Τώρα έφυγε ο Θέμης, μας την παρασοβάρεψε την εκπομπή. Ναι, εντάξει, όντως, ας την ξεστηλίσουμε λίγο πάλι. Με την καλή έννοια. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, οπότε και να θέλουμε λίγο να το χαλαρώσουμε. Επίσης, να πούμε ότι επειδή είχε τρακάρισμα στην εθνική και αργήσαμε, θα πρέπει να βγούμε λίγο εκτός χρόνου. Ναι, για πρώτη φορά. Μπορείτε μέχρι τις 7 και 4 περίπου να μας ακούτε εδώ πέρα. Ειδικά για στους φανατικούς ακροατές αναφέρομαι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε το θέμα των. Ποιο θέμα θες? Χθες είχε τη συνέντευξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Λοιπόν, η συνέντευξη Τσίπρα είναι όντως σημαντική συνέντευξη. Βαλεριάννα, καταρχάς. Ναι. Βαλεριάννα. Κοίταξε. Την παρακολούθησα όλη τη συνέντευξη. Παρόλο που οι περισσότεροι ταυτίσαμε. Δεν εξεπλάγει από κάτι, δηλαδή δεν έπεσε καμιά βόμβα μεγατόνων στη συνέντευξη. Κινήθηκε, ας πούμε, σε νορμάλ επίπεδα. Φανέρωσε από τη μία, ρε παιδί μου, κατά την άποψή μου, έτσι όπως τον είδα, και αυτό το ερμηνεύω σε επίπεδο επικοινωνιακό περισσότερο. Δηλαδή, έβλεπα να κινείται ο Τσίπρας. Είναι πολύ συμπαθητικός, έτσι ναι, να πούμε. Ναι, είναι συμπαθής σίγουρα. Είδαμε και όλοι το κοινό εκεί πέρα πώς του συμπεριφερόταν κτλ. Τον είδα άνετο σχετικά. Αυτό σημαίνει, κατά την άποψή μου, ότι μάλλον ένα επίπεδο συμφωνίας ή προσυμφωνίας έχει επιτευχθεί. Υποχωρήσεις και κόκκινες γραμμές θα έχουν ξεχυλωθεί λιγάκι σίγουρα. Εντάξει, είπε και συγκεκριμένα πράγματα για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, για το θέμα των φόρων που ο ένφια, αν δεν μπορέσουμε τώρα να τον καταλήξουμε, θα καταληφθεί από το 2016. Για να το λέει σημαίνει ότι τέλος. Ένφια και φέτος κανονικά, οπότε. Είχαμε το θέμα που ανέκυψε και παίχτηκε στα μέσα ενημέρωση σήμερα για την έκτακτη σφορά για εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ. Δηλαδή, αυτό ουσιαστικά που ήθελαν οι Τροϊκανοί, δημοσιονομικά μέτρα με άμεση απόδοση που είναι κυρίως φόροι, και σε δεύτερο επίπεδο περικοπές, το σκέλος των φόρων θα μπει. Η διατήρηση του έμφυα και η επιβολή και άλλων έκτακτων φόρων, αυτό σημαίνει. Τώρα, το αν θα μπει στα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια σε σχέση με τα. Γιατί γελάς, θες να πεις κάτι? Γελάω γιατί ξεχνάς τα δύο πιο σημαντικά σημεία της συνέντευξης. Όχι, εγώ για το φόρο είπα εσύ τώρα. Όχι, για τους φόρους. Τα σημαντικά, ναι, εντάξει, κατάλαβα. Ξεχνάς τον Θαπιτάκο Μπούμπι, ο οποίος. Ο κάτω αριστερά. Κάτω αριστερά. Που έβαλε το ζήτημα, το μείζον ζήτημα του ασύλου και των τρομοκρατών. Των κουκουλοφόρων. Το άσυλο ανομίας, όπως το είναι το κλασικό. Ο οποίος σίγουρα θα πάει στην επόμενη συνέλευση της σχολής του, παρότι θα είναι σε εχθρικότατο περιβάλλον για να πει αυτά που το είπε στον Τσίπρα. Και το δεύτερο, που ήταν και το βασικότερο. Α, το δεύτερο, μάλλον το μη βασικότερο είναι. Δεν ξέρω, θυμάσαι έναν συναγωνιστή, τον Ισίδωρο, τον Λεοντσινίδη. Τον Λεοντσινίδη, ναι. Ήταν και αυτός. Και το τρίτο ήταν το εξής. Τα καταπιστευτήρια. Για τα τρεις, λες. Για τα τρεις, ναι. Όπου ο Τσίπρας. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Καταρχάς, δεν. Να πούμε στον κόσμο τι ήταν αυτά τα καταπιστευτήρια. Ήταν καταπιστευτήρια ότι υπάρχει πλούτος, ας πούμε, κάπου στην Ελλάδα ύψους ενός τρεις, δύο τρεις. Δεν θυμάμαι. Κάμποσον τρεις, τέλος πάντων. Εξάλλου είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα κάνουμε τα φανταστούμε. Ήταν με ένα φεκ το οποίο προσκόμισε μια κυρία εκεί από το κοινό κτλ. Με την υπογραφή του Παπούλια. Και όχι μόνο, του Αλόγου Σκούφη. Και αυτή η κυρία είχε και ένα μενταγιόν των Ελ, δεν ξέρω αν το πρόσεξε. Και το ΦΕΚ αφορούσε και μετά τον Bretton Woods του 45, ότι είχαν καταθέσει διάφορα χρήματα εκεί πέρα. Όλο τον χώρο. Και αυτά. Αυτά. Δεν ξέρω πώς εισχώρησε. Στο κοινό, όντως. Μεγάλες κατσαρίδες. Ναι, όντως. Συγγνώμη για την παρέα. Εντάξει, όχι, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, Τσίπρα τα πήρε τα χαρτιά αυτά. Τα πήρε, ναι. Τα μελέτησε κιόλας. Για να ξέρει να απαντάει τουλάχιστον. Γιατί δεν το ήξερε. Ήταν άγνωστη λέξη του καταπιστευτήριου. Ναι, ναι. Γι' αυτό το είπε 5-6 φορές. Ναι, ναι. Τι άλλο, για πες, τι αποκόμισες. Όλα τα λεφτά θα ήταν, ξέρεις, πιο. Και μετά θα συνεχίσουμε πιο σοβαρά.
να έκανε ο Τσίπρας, να πει εντάξει τώρα είμαι πρωθυπουργός της χώρας και τα λοιπά, δεν μπορεί να μην ξέρω και να κάνω ότι ξέρω, ναι, τα καταμυστευτήρια να αλλά καθάρισε ο Χατζη Νικολάου. Ναι. Δεν θα ξέρει κανένας, κυρία μου. Λοιπόν, τίποτα. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπες. Πρέπει να γίνει συμβιβασμός. Εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει εν πωλήσου συμβιβασμός από τότε που συναντήθηκε στο περιθώριο του Σύνοδου Κορυφής ο Τσίπρας με τη Μέρκελ. Τότε που ήταν η Σύνοδος Κορυφής για το μεταναστευτικό. Όπου μετά ρωτήσαν τη Μέρκελ τι είπατε κτλ. Και είπε: έγινε σε πολύ καλό κλίμα, αλλά έχουμε δεσμευθεί και οι δύο να μην πούμε τι είπαμε. Εντάξει τώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι περισσότερο πλέον το ζήτημα πολιτικό, πώς θα το περάσει ο καθένας στη χώρα του, στο εσωτερικό και για ιστορική κατανάλωση, τη συμφωνία. Εντάξει, ναι. Γιατί ο καθένας, ας πούμε, αυτό που έλεγε ήταν κιόλας μια, ας πούμε, μια λογική ότι δεν συμφωνούμε, ότι η Μέρκελ έλεγε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, ότι ξέρω εγώ, τρώγανε πάνω από τις δυνατότητες τους τόσα χρόνια και ότι τώρα πλέον εμείς τους βάζουμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και βγήκε η κυβέρνηση της αριστεράς και θέλει ουσιαστικά να συνεχίζουν να τρώνε με ξανά κουτάλια κτλ. Το οποίο γενικά είναι λίγο δύσκολο μετά να τους το φέρεις πως κάνουμε πίσω και εμείς, γιατί κάνουμε πίσω και αυτοί, έτσι. Να. Και από την άλλη και ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, τώρα πρέπει κάπως να το δομήσει πολιτικά αυτό που έγινε. Συνεπώς πιστεύω ότι μάλλον έχει επέλθει μια συμφωνία. Και επίσης ένα ζήτημα, ας πούμε, επικοινωνιακό ήταν και το θέμα του Βαρουφάκη. Τώρα μην πεις ότι το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο κεφάλαιο μοιάζει αν ο Βαρουφάκης, ξέρω εγώ, έχετε έτσι το πουκάμισο ή αν τους λέει ότι το δείπνο τους είναι βαρετό. Δεν θέλει να δώσει το παράδειγμα, ας πούμε, το επικοινωνιακό, ότι τέτοιοι τύποι, ας πούμε, και περνάνε. Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό σου λέει άλλαξε τον κιόλας να φανεί ότι με ένα πιο διαλλακτικό, ας πούμε, τον Τραγασάκη τα λοιπά. Με τον Τζακαλώτο. Συμφωνία. Ή τον Τζακαλώτο και τον Τραγασάκη συντονιστή, δεν ξέρω. Ναι, ναι, εντάξει. Ο Τζακαλώτος θα είναι, ναι, θα τον εκπροσωπεί εκεί. Τέλος πάντων, αυτό κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι κυρίως επικοινωνιακό ζήτημα. Δεν είναι της ουσίας. Τώρα όλα αυτά τα περί του την πέσαν του Βαρουφάκη στη Λετωνία. Οι υπόλοιποι υπουργοί οικονομικών του την είπαν, τον βρήσαν, τον είπαν εργαστέχνη κτλ. Αυτά είναι βλακίες. Όπως και το ότι δεν πήγε στο δείπνο τους μετά, ξέρω γιατί ήταν βαρετό και ήταν βαρετή τύπη. Και αυτά είναι βλακίες. Τώρα αυτά είναι βλακίες. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ουσία, η ουσία είναι ότι επήλθε μία συμφωνία επί των ζητημάτων που προέταξε η ελληνική κυβέρνηση από τη στιγμή που βγήκε στην εξουσία μέσω των εκλογών της 25ης Γενάρη. Εντάξει, πολλά ζητήματα έχουμε κάνει πίσω. Πρέπει να τα δούμε αυτά και συγκεκριμένα, βέβαια. Και συγκεκριμένα, για να έχουμε δηλαδή απόλυτα σαφή στάση για το αν είναι καλή συμφωνία, έντιμος ή άτιμος συμβιβασμός. Εννοείται. Πρέπει να ξέρουμε και τα συγκεκριμένα. Δηλαδή, τι μέτρα λιτότητας θα πάρεις. Γιατί μέτρα λιτότητας δημοσιονομικής προσαρμογής τουλάχιστον θα πάρεις. Δηλαδή, φόρους. Και τώρα μιλάμε για έκτακτη σφορά. Ναι, έκτακτη σφορά και αυτά μέτρα λιτότητας είναι. Τι είναι. Τώρα το αν θα βαρύνουν και πού θα πάνε έκτακτες σφορές. Και πού θα πάνε. Και πού θα πάνε, βέβαια, όποιοι και να πάνε, δεν θα πάνε εκεί που ήταν να πάνε, κάτι άλλο θα πήγαινε. Δηλαδή και στην κοινωνία να πάνε, θα μπορούσαν να πάει κάτι άλλο. Τα βασικά σημεία για μένα είναι αυτά. Πρώτα απ' όλα, η νέα συμφωνία για το νέο δάνειο, γιατί υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης της χώρας. Λένε 40-50 δις, ας πούμε, κάποιοι και τα λοιπά. Αυτό αν θα περάσει ως νέο μνημόνιο, που δεν θα περάσει κάτι να πω. Όχι, αλλιώς θα το πω. Ή αν θα περάσει ως μια νέα δανειακή σύμβαση, με κάποιους όρους οι οποίοι δεν θα είναι μνημονιακής λιτότητας άγριας όπως ήταν, θα είναι λίγο πιο ήπιας. Γίνεται και η ποσοτική χαλάρωση, μπορεί να μπει και η χώρα μας εκεί πέρα κτλ. Το ζήτημα είναι αυτό το πρώτο, και το δεύτερο είναι κατά πόσο θα υπάρχει αναδιέρθωση του χρέους. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, θα υπάρχει επιμήκυνση των αποπληρωμών, θα υπάρχει. Δεν υπάρχει. Από ό,τι είπε και χθες ο Τσίπρας. Τώρα, εμείς προσπαθούμε να βρούμε μια συμφωνία, να κάνουμε μια συμφωνία πάνω σε αυτά που είμαστε κοντά. Που εντάξει, τώρα έχει φτάσει Μάιο. Ουσιαστικά, μια πρώτη συμφωνία για να αποδεσμευτούν κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και αυτό ουσιαστικά. Και μετά η άλλη συμφωνία, η κανονική, θα είναι τον Ιούνιο. Δηλαδή, θα έχουν φτάσει Μάιο. Τώρα μιλάμε για ιστορίες, έτσι. Ουσιαστικά, αυτή η συμφωνία που γίνεται τώρα, η προσυμφωνία, α το πούμε έτσι, μέχρι τον Ιούνιο. Θα είναι η βάση της συμφωνίας του Ιουνίου. Δηλαδή για μένα δεν μιλάνε για τον ένα μήνα που απομένει. Όχι, αυτή θα είναι η βάση. Μιλάμε απλά για τη συνολική συμφωνία. Υποτίθεται τα κανθόδη ζητήματα τα οποία τίθενται, τα οποία θα είναι το ασφαλιστικό από τους δανειστές. Οι κουρικές, ναι. Το ζητήμα του ασφαλιστικού. Ναι, ναι, ναι. Και από την μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, ξέρω εγώ, η απομείωση του χρέους.
Το ασφαλιστικό, να σημειώσω εδώ, τους δανειστές δεν τους ενδιαφέρει για να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό στη χώρα. Για να κοπούν συντάξεις και να πάει το χρέος. Αυτό τους νοιάζει. Τελείως ουσιαστικά. Δηλαδή το βλέπουν έτσι. Οπότε δεν είναι το θέμα να διαρθρώσουμε το ασφαλιστικό για να γίνει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό. Συνέχισε. Τίποτα, αυτά τα δύο ζητήματα πιστεύω θα είναι τα κύρια που θα μπουν μετά. Και η πρώτη κατοικία γενικά μπαίνει ως θέμα. Δηλαδή αυτό πρέπει να το δούμε, δεν έχει αποσαφινιστεί ούτε από την κυβέρνηση. Το θέμα της ούτε από τους δανειστές. Ο Τσίπρας χθες είπε ότι πιέζουν για την πρώτη κατοικία. Σε μια αποστροφή. Σου έδωσε να καταλάβεις όμως ότι σίγουρα θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο προστασίας. Όχι. Εγώ πιστεύω απλά με τα συμφραζόμενα ότι λίγο πριν έρθει η συμφωνία, ίσως και αφού ήρθε η παρατύπωση, ξέρω εγώ, η συμφωνία. Τα λόγια, μπορεί οι δανειστές από την μεριά τους να βάλουν πάλι όλα τα ζητήματα τα οποία, ναι, ας πούμε, για πρώτη κατοικία είχαν σταματήσει να το συζητάνε. Εντάξει, ναι. Δεν το βάζανε, ας πούμε, ώστε να φανεί ότι κερδίζει κάτι η κυβέρνηση. Ακριβώς. Είναι λογικό αυτό, ναι, να γίνει, αν όντως έχει γίνει αυτό που λέω. Εντάξει, τώρα εγώ δεν θέλω να συνωμοσιολογώ κιόλας, αλλά κάπως έτσι μου φαίνεται η δουλειά αυτή. Ναι, ναι. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι και έτσι να μην έγινε, ότι αν γίνει, κάπως έτσι θα γίνει. Αυτό βολεύει και την κυβέρνηση επικοινωνιακά. Να μπουν εξ αρχής όλα τα θέματα. Φυσικά. Ώστε να φανεί, ρε παιδί μου, εκεί πήραμε αυτό. Την κυβέρνηση, ας πούμε, τη στηρίζει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, παρόλα αυτά, τη σκύλα και τη χάριδη που έχει περάσει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και τη φθορά που έχει με την μη συμφωνία μέχρι στιγμής με τους δανειστές, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε, ο κόσμος θέλει και συμφωνία. Εντάξει, εξάλλου, όπως είπαμε, πάσουν και από οξία ανυπομονησία. Ο Σταυροποτάμης. Ο Στραβοποτάμης. Ο Στραβοποτάμης και οι Βενιζελοσαμαράδες έχουν μεγάλη ανυπομονησία. Αυτό, ρε παιδί μου, εντάξει, δηλαδή αυτό το τρίο, εντάξει, πραγματικά το τρίο όμως, τον μεγάλο κανάλι αρχών, τον μεγάλο εργολάμι κτλ. Δηλαδή αυτή είναι εγκάθιτη κατευθείαν όμως. Εντάξει, ο πιο ικανός από αυτούς είναι ο Βενιζέλος σαν ατομική πολιτική οντότητα, αλλά το χάνει όμως. Δηλαδή δεν έχει ερίσματα, δεν μπορεί να έχει ερίσματα στο κόμμα του κτλ. Εντάξει, όταν είσαι τόσο βουτυγμένος μέσα στη διαφθορά, ας πούμε, τόσο τραγικός. Ναι, σωστό. Αυτή, ρε παιδί μου, το γεγονός, ας πούμε, ότι αναπαράγουν αμάσιτα όλα τα επιχειρήματα των δανειστών όμως αυτούσια. Δηλαδή πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία, χωρίς να λένε τι συμφωνία. Ναι, γρήγορα. Γρήγορα συμφωνία. Δηλαδή το θέμα είναι η ταχύτητα και όχι η ποιότητα, ναι, της συμφωνίας. Για να υποτίθεται γιατί έχει μαραζώσει η αγορά. Λες και η αγορά, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια δεν έχει μαραζώσει με τόσα λουκέτα που κυβερνούσαν. Ναι. Και τώρα πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα γιατί έχει μαραζώσει. Και τώρα, αν επιτευχθεί, θα γίνει χαμός στην αγορά. Θα βγουν όλοι, θα αγοράζουν. Εντάξει, δηλαδή δεν παίζουν οι τύποι αυτοί γενικά. Αυτοί οι τύποι. Αυτοί, δηλαδή, ρε παιδί μου, πρέπει να του καταπιεί το κάποια στιγμή ο λαός. Δηλαδή να του εξαφανίσει τελείως από εδώ. Στο χρονοτούλα από τη ιστορία. Και το Θεοδωράκι, δηλαδή, να τον στείλει αδιάβαστο όπως ήρθε να φύγει, ας πούμε. Τραγικός. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο 6% ψήφισαν αυτόν τον άνθρωπο. Και εγώ μπορώ να τον ξαναψηφίσουν, βέβαια. Θα τον ξαναψηφίσουν, ρε. Αυτοί που τον ψήφισαν, τι είναι? Κάτι νεοφιλελεύες τσουτσεκοειδείς, κάτι ιδιωτικοί υπάλληλοι που θέλουν να γίνουν κάποια στιγμή CEO και πάντα θα τρώνε το. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Μην πω τι, τον. των ιδιοκτητών και των διευθυντάδων των εταιριών. Κάτι τέτοιοι τύποι, κάτι εξυπνάκηδες, κάτι αμπελοφιλόσοφοι της δεξιάς. Κάτι τέτοιοι. Αυτή είναι ένα 6% γενικά στην Ελλάδα. Ναι, πώς δεν είναι. Και παραπάνω είναι, απλά μέχρι στιγμής είναι ακόμη στα παραδοσιακά κόμματα. Κάτι εξυπνάκηδες, τέος καγενέιρος, που αναγκάστηκαν, ας πούμε, να πέσουν από τα ψηλά στα χαμηλά. Παρ' όλα αυτά διατηρούν την έγκλη τους. Κάτι μανταμσουσούδες, με λίγα λόγια. Όπου, ξέρω εγώ, παρόλο που μπορεί να βρέθηκαν στον Μπίθουλα, θέλουν πάλι να βρεθούν στο Κολωνάκι. Εντάξει. Και ο Σταύρος ο Θεοδωράκης δίνει έτσι μία από Κολωνάκι. Γενικά, ρε παιδί μου, έχουν μαζευτεί εκεί πέρα απολυτικ. Όλοι είναι εκνευριστικοί. Όλοι είναι σπαστικοί. Ορφανός. Μου προκαλούν μετό. Ορφανός, πώς τον είδες τον ορφανό? Αυτός είναι για πολλές. Για πολλές κριτικές. Για πολλές κριτικές. Ορφανός. Ναι. Λοιπόν, ορφανός. Ο Αμοιράς. Εντάξει. Παίζει το άτομο. Τίποτα. Δεν παίζει. Εντάξει, δεν παίζουν αυτοί. Τέλος πάντων. Θα του κάσω σίγουρα τα λάστιχα του ποδηλά του. Θα του βγάλει την αλυσίδα. Λοιπόν, θα του κόψει τα φρένα και τέτοια. Εντάξει, τι να μιζεί αυτά τα παλικάρια. Τίποτα. Είναι να τους κτυπήσει. Ο Χάρη τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Ο οποίος κονταροχτυπιόταν με κάτι τρόλ στο Twitter. Ναι, ο οποίος είναι από τους πιο σοβαρούς τους, βέβαια. Εντάξει, είναι σοβαρός. Εντάξει. Μην πούμε για ψαριανούς και για λοιπούς, ας πούμε, περίεργους. Λοιπόν, και εντάξει,
Ρε παιδί μου, εντάξει, ο Σταύρος ο Θεοδωράκης, ο οποίος είναι... Ο Σταύρος ο Θεοδωράκης τολμάει... Σε διταλμένη δημοσιογραφική υπηρεσία. Τολμάει να μιλάει για αριστείες και τα λοιπά. Ρε Σταύρο Θεοδωράκη. Ο οποίος δεν πρέπει να έχει στον Ολυμπιακό. Νομίζω στο προνήπιο έμεινε τάξη. Ο απόφυτος νηπιαγωγείου Σταύρος Θεοδωράκης να μας μιλήσει τώρα για αριστείες. Ναι. Για χρηστείες. Ο οποίος μπορεί να παίρνει, ξέρω εγώ, να τον έχει χρήσει κουροπαλάτι ο Μπόμπολας, ας πούμε, με το μαγικό σπαθί του εκεί πέρα με τα τούβλα. Πάντως για μένα οι αριστείες καλά κάνουν και καταργούνται. Ναι, εννοείται. Εντάξει, τι πρότυπα τώρα και αριστείες και τώρα και το άλλο. Τώρα σε μια χώρα η οποία χρειάζεται την άπειρη ανασυγκρότηση παραγωγική, θα μιλάμε για αριστείες. Οι αριστείες έχουν πεθάνει τώρα, τι να λέμε. Σωστά. Και αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του είναι πολύ καλός και διακρίνεται στον κλάδο του και στον τομέα του, τότε αυτό δεν θα πρέπει να το έχει προκειμένου να βαυκαλίζεται και να αυτοτροφοδοτεί το ψώνιο του και την ματαιοδοξία του. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει με ταπεινότητα για το κοινωνικό σύνολο. Σωστά. Και θα πρέπει να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που να το προβλέπει και αυτό. Και να διασφαλίσει την εκτίμηση των συναδέλφων, τη κοινωνία κτλ. Και εκτίμηση των συναδέλφων. Άειλα αγαθά, δεν χρειάζεται μόνο υλικά. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Είπαμε για την αριστεία. Έχουμε ακόμα 3-4 λεπτά. Είπαμε για την αριστεία του Θεοδωράκη, είπαμε για την αχρηστία του Θεοδωράκη. Και συνεχίζουμε στο επόμενο ζήτημα, το οποίο είναι ότι το ΣΤΕ, το γνωστό έτσι, μη διαπλεκόμενο και. Πώς να το πούμε ακριβώς. Αμόλυντο, άσπυλο κτλ. Από οποιασδήποτε επιρροές. Ναι. Το Παρθένο. Άλλη μια απόφαση υπέρ του λαού, ας πούμε, και της ελληνικής κοινωνίας. Υπέρ του Μπομπολάου. Ναι. Έδωσε το πράσινο φως για την ανέγερση νέας μονάδας εμπλουτισμού για τα μεταλλεία, για τις σκουριές. Βέβαια να πούμε ότι πριν αποφασίσει η φοβερή μας δικαιοσύνη γι' αυτό, ήδη η προηγούμενη συγκυβέρνηση είχε προλάβει να νομοθετήσει. Εκεί πέρα γίνεται ένας άτυπος διαγωνισμός, ποιος είναι πιο διαπλεκόμενος με τον Μπόμπολα. Λέει η δικαιοσύνη, τα ανώτατα κλιμάκια, λέει όχι, εγώ είμαι ο καλύτερος υπαλληλίσκος. Μετά σου λέει όμως ο Βενιζέλος Σαμαράδες, όχι, εμείς είμαστε καλύτεροι υπάλληλοι του Μπόμπολα. Εμείς τα νομοθετήσαμε πρώτα, πριν εσείς αποφανθείτε. Γιατί ως γνωστόν είναι η κυβέρνηση, η προηγούμενη, ήταν και πολύ γρήγορη σε τέτοιου είδους νομοσχέδια. Αντίθετα, η δικαιοσύνη έτσι προχωράει λίγο πιο αργά. Σωστά. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από αυτό το βήμα. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Χρειάζεται πολιτική βούληση προκειμένου να σταματήσει να συντελείται αυτή η καταστροφή. Εντάξει, το είπα και στον Τράγκα, τι άλλο να πω. Εντάξει, πολύ καλά τα είπες. Συγχαρητήρια καταρχάς στην παρουσία σου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, ο Φαΐλος Χρανιδιώτης δεν ξέρω πού να κρυφτεί. Πιστεύω ότι η φάτσα του στο 6 και 13 που το είδα το βίντεο ήταν η ηθική μου ικανοποίηση. Πρέπει να απομονώσει την εικόνα και να την βάλω. Στο 6 και 13, όσοι το βλέπουν, δείτε λίγο. Λοιπόν. Τι δεν έχουμε. Γενικά νομίζω ότι τα θίξαμε τα πιο βασικά ζητήματα. Τώρα μπορεί να μην έχουμε θίξει κάτι και να εκτιθέμεθα, αλλά δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα. Δεν είμαστε εγκάθετο δάκτυλοι κάποιου. Ναι. Για να δούμε εδώ λιγάκι. Να σας πούμε καταρχάς μέχρι ο Λεωνίδας να βρει το επόμενο θέμα με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας. Ότι αύριο κανονικά γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και θα γίνονται όσο το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας αποτελεί αγκάθι στις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές. Κατά την άποψή μας η κυβέρνηση αυτό το θέμα δεν πρέπει να κάνει βήμα πίσω, γιατί αποτελεί πραγματικά ένα θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα των συμπολιτών μας, το οποίο είναι. Δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε με τίποτα την κατοικία, έτσι. Δηλαδή, τώρα μην το παραξηλώσουμε. Εντάξει. Οπότε, κατά την άποψή μας, και αν χρειαστεί μονομερής ενέργεια, καλώς να γίνει. Ναι, ναι. Και ήδη έχουμε περιμένει αρκετά. Είχαμε κάνει και ραντεβού με τον Υπουργό, μας είχε πει ότι περνάει άμεσα, μας είχε πει μεν για τις ενστάσεις των δανειστών κτλ. Αλλά μας είχε πει ότι έστω και αν είναι μονομερής ενέργεια θα το περάσουμε άμεσα. Περιμένουμε και εμείς κάθε εβδομάδα στα ειρηνοδικεία βάζουμε αυτά τα θέματα. Ασκείται και κριτική να πούμε από τον κόσμο στην κυβέρνηση που καθυστερεί. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Ναι, δεν αντέχει. Για να... Και στα ειρηνοδικεία και να πούμε ότι γίνονται και πληστηριασμοί. Γίνονται. Δηλαδή, εμείς αποτρέπουμε μεν και άλλες συλλογικότητες και κινήματα κτλ. Αλλά δεν γίνεται σε όλα τα ειρηνοδικεία. Ναι, γιατί υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση ότι έχουν σταματήσει να γίνονται πληστηριασμοί και μας ρωτάνε κάποιοι, συνεχίζουν και γίνονται πληστηριασμοί. Να τους απαντήσουμε ότι φυσικά και συνεχίζουν και γίνονται πληστηριασμοί. Θα πρέπει άμεσα
να προστατευτεί τουλάχιστον η πρώτη κατοικία, και από εκεί πέρα είναι στο χέρι και των κινημάτων και του κόσμου. Και εμάς αυτό είναι το πολιτικό μας χρέος. Ουσιαστικά δεν είναι να μπαλώνουμε τις τρύπες της κυβέρνησης, γιατί δεν δρούμε ως συνεργάτες αυτής. Εμείς απαιτούμε πράγματα από τις κυβερνήσεις και τα παλεύουμε στο δρόμο, έτσι. Και κλείνοντας λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και αύριο πληστηριασμούς. Εμείς θα είμαστε στο Ήλιον. Σε εκείνη την περίπτωση ενός σπιτιού που είχε είχαν. Ναι, κάνει... της προηγούμενης εβδομάδας την περίπτωση. Όχι. Έτσι είχαν πει, είχαν πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι και την επόμενη θα είναι γι' αυτό. Δεν ξέρω αν δεν ισχύει. Όχι, θα είναι για ένα άλλο σπίτι. Α, okay. Στο οποίο είχε γίνει χαμός στο Ήλιον, τότε που εμείς είχαμε πάει στο ειρηνοδικείο της Αθήνας. Ναι, 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 ναι. Εκεί γίνει χαμός με τους συμβολιογράφους. Α, μάλιστα. Αυτό το ακίνητο. Okay. Ναι, ναι, κατάλαβα. Θυμάμαι. Λοιπόν, και να πούμε στο τέλος για όλους όσους. Για όλους όσοι, όπως λένε και για, για όλοι όσοι. Για όλοι όσους, τέλος πάντων. Θα είναι Πασόκ ακόμα. Τώρα φεύγουμε. Για όλους. Μπήκε και ο Θέμης, όχι για να μας διώξει, αλλά θα αυτοδιωχτούμε. Όσο νούπο. Θα αυτοεξοριστούμε. Για όλους όσους ακόμα είναι Πασόκ, έχουμε να πούμε το εξής: να ψηφίσουν στο συνέδριο το οποίο θα γίνει το Λοβέρδο. Έχει δώσει τα ρέστα του αντιπολιτευτικά στην Βουλή, δίνει τα πάντα. Έχει κάνει μεγάλο ντουέτο με τον Άδων Γεωργιάδη. Όντως. Και θα πρέπει όντως να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια του Ανδρέα του Λοβέρδου. Εντάξει, και να ψηφίσουν. Μην ψηφίσετε χειμώνα. Αυτό είχα να πω. Εντάξει, εκεί θα πας. Εγώ δεν ξέρω, μόνο άμα πάω να γίνω πρόεδρος. Αλλιώς τι να πάω να κάνω. Και αλλιώς περισσότεροι μαζεύομαστε το κίνημα από εκεί. Κίνημα δεν πληρώνω.gr και δεν πληρώνω.gr πλέον το site μας. Καφτατζόγλου 35 στα Πατήσια κάθε Τρίτη η συνέλευσή μας στις 7.30 και πάμε μετά. Με λίγη καθυστέρηση προφανώς και σήμερα όλα πάνε λίγο αργότερα. Τι άλλο, αύριο όλους τους πληστηριασμούς συναγωνιστές για να στείλουμε τη Λέλαπα, τη συγκεκριμένη. Εργατική πρωτομαγιά σε λίγες μέρες, μην το ξεχνάμε. Τίποτα, καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ τον Θέμη, τον συναγωνιστή εδώ πέρα, για την ηχοληψία και την συμβολή, και την ηρωή.gr για την φιλόξενη συχνότητα. Γεια σας. Seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando, e seguindo a canção. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis. Certeza.
vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Thank you.